Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στην Νέλη Χαχάμη, διότι έχουμε και το άλλο θέμα από το εξωτερικό δελτίο, που φυσικά έχει να κάνει με το Αφγανιστάν. Σε ακούμε για τα τελευταία νεότερα. Ναι, γιατί η κατάσταση στο αεροδρόμιο όλο και χειροτερεύει αντί να βελτιώνεται δυστυχώς. Ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε από την χθεσινή επίγουσα έκκληση Ηνωμένων Πολιτειών, Βρετανίας και Αυστραλίας στους πολίτες τους να απομακρυνθούν επιγόντως από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για τρομοκρατική επίθεση. Η Αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ προέτρεψε τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν αμέσως και να, επί του παρόντος να μην πλησιάζουν στο αεροδρόμιο, στο ίδιο μήκος κύματος το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο πρόσθεσε πως, ανέφερε πως αν είναι κάποιος στην περιοχή να φύγει αμέσως και να περιμένει νέες οδηγίες, και η Αυστραλή Υπουργός Εξωτερικών, η οποία είπε πως υπάρχει σοβαρή ένδειξη για τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο. Πρόκειται για, στο στόχαστρο είναι τρεις συγκεκριμένες πύλες, η πύλη Άμπι, η Βόρεια και η Ανατολική. Και παρόλα αυτά, η εικόνα στο αεροδρόμιο είναι η ίδια. Τώρα εδώ βλέπουμε εικόνες από τα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν, στο συνοριακό πέρασμα Σπινμπολντάκ, στο οποίο έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα σε συνθήκες ανυπόφορης ζέστης. Βλέπουμε ότι είναι ο ένας πάνω στον άλλον, ποδοπατιούνται, με την ελπίδα ότι ίσως μπορέσουν να φύγουν από εκεί. Κατάσταση... Ποιοι έχουν κλειστά τα... Ποια πλευρά έχει κλειστά τα σύνορα, το Αφγανιστάν ή το Πακιστάν? Ή και τα δύο. Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά. Είναι ένα από τα κύρια νόμιμα περάσματα από το Αφγανιστάν στο Πακιστάν. Ωστόσο, από τη στιγμή που άρχισαν την προέλασή τους οι Ταλιμπάν και κατέλαβαν το Αφγανιστάν, σταμάτησε να γίνεται τόσο μεγάλη, να περνάνε τόσο πολλοί άνθρωποι από το Αφγανιστάν στο Πακιστάν. Νέλη, βλέπουμε... επειδή έχουμε και το deadline της 31ης Αυγούστου για την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων, τι είπα γι' αυτό ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών? Χθες, λοιπόν, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, ο Άντονι Μπλίνκεν, είπε ότι υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις των Ταλιμπάν ότι μετά την 31η Αυγούστου, την καταληκτική αυτή ημερομηνία για την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, θα μπορούν οι Αμερικανοί πολίτες και οι ευάλωτοι Αφγανοί να φύγουν από τη χώρα. Ωστόσο, όλα αυτά γίνονται σε συνθήκες που βλέπουμε. Βλέπουμε τώρα ανθρώπους, είδαμε και χθες αυτές τις εικόνες, να είναι μέσα σε υπόνομο έξω από το αεροδρόμιο, από τη μία Αμερικανοί στρατιώτες, από την άλλη Ταλιμπάν, ελπίζοντας για ώρες μέσα στο νερό, ελπίζοντας πως με κάποιο τρόπο θα μπορέσουν τελικά να μπουν στο αεροδρόμιο. Το οποίο είναι και λιμνάζω νερό και ποιος ξέρει τι λίματα έχει αυτό το νερό. Πάρα πολύ βλέποντας την απελπισία αυτών των ανθρώπων, παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά... Αυτό που βιώνουν είναι πραγματικά τραγικό. Οι συνθήκες είναι απελπιστικές και δεν καλυτερεύει τίποτα. Στο μεταξύ, έχουμε... Και για τις γυναίκες δεν είναι καλύτερα τα πράγματα παρά το θέατρο, από ό,τι φαίνεται, Νέλη. Έχουμε τον εκπρόσωπο των Ταλιμπάν να λέει ότι καλό είναι οι εργαζόμενες γυναίκες στο Αφγανιστάν να παραμένουν σπίτια τους για να είναι ασφαλείς, διότι οι μαχητές μας δεν είναι εκπαιδευμένοι να αντισέβονται. Και μόνο μένοντας σπίτι θα είναι πραγματικά ασφαλείς. Και βάλανε και τη λέξη προσωρινά. Να μένουν, λέει, στο σπίτι τους προσωρινά. Και την ίδια ώρα έχουμε και το εσωτερικό έγγραφο ασφαλείας του ΟΗΕ. Το οποίο έχει το Reuters, οι πληροφορίες είναι από το Reuters, που αναφέρεται, λοιπόν, ότι γίνεται περιγραφή εκτενών περιστατικών βίας και κακοποίησης εργαζομένους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι πράγματι τραγική. Μάλιστα. Και εννοείται πως οι Ταλιμπάν δεν αλλάζουν προς το καλύτερο, όπως όλες αυτές τις μέρες λένε. Δυστυχώς. Ευχαριστούμε πολύ, Νέλη. Λοιπόν. Να είσαι καλά.